Καλησπέρα κορίτσα, καλώς ήρθατε στην ομάδα της κυρίας Λεβαντή. Μετά το βίντεο, όπως γνωρίζετε, θα ανέβει στο YouTube. Αυτή τη φορά θα φτιάξουμε ένα υπέροχο και εύκολο σάλι τύπου ραδράκου. Είναι ένα συγκεκριμένα για είναι συγκεκριμένα φουλάρι. Ένα υπέροχο φουλάρι. Το νήμα που θα χρησιμοποιήσουμε είναι το Alize Slim Sal. Μου το έχει στείλει η Βάσο, η Λεβαντή, και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Το έχει στείλει από το κατάστημα της κυρίας Ρενάτε στη Ρόδο, που το έχει αγοράσει για να μου το στείλει. Με αυτό το συγκεκριμένο νήμα είναι φανταστικό. Έχω χρησιμοποιήσει και σε άλλα βίντεο το συγκεκριμένο νήμα για να φτιάξω διάφορα σχέδια. Αυτή τη φορά, όπως σας είπα, θα κάνουμε σάλι. Και πάμε σιγά σιγά να το αρχίσουμε το συγκεκριμένο σάλι, το οποίο να ξέρετε ότι δεν θα δυσκολευτείτε πολύ. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο σχέδιο και εύκολο. Τι θα πάμε να κάνουμε? Έναν κύκλο γύρω από το δάχτυλό μας θα τον ευγάλουμε, θα βάλουμε μέσα στο βελονάκι, θα τραβήξουμε την κλωστή και μετά άλλα δύο δάχτυλα τραβάμε να σχηματίσουμε τον κόπο μας. Ξέχασα να σας πω ότι θα το πλέξουμε με 3,5 βελονάκι. Πάμε να κάνουμε 9 αλυσίδες. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Έκανε 9 αλυσίδες. Θα πάμε να κάνουμε ένα τριπλό ποδαράκι, που σημαίνει 3 φορές θα γυρίσω το βελονάκι μου γύρω από την κλωστή. Δηλαδή, θα κάνω κύκλο. Θα πάω στην πρώτη αλυσίδα, θα βάλω μέσα το βελονάκι μου, θα τραβήξω την κλωστή μου. Ώστε να πάω να κλείσω τις δύο πρώτες μου θηλιές, θα πάρω κλειστή τις άλλες δύο, θα πάρω κλειστή τις άλλες δύο και τις δύο τελευταίες. Από ό,τι καταλάβατε, κάναμε κυκλικά το βελονάκι. Καλησπέρα, Βιβιάν μου. Φανταστικό το διτζερόσπιτο. Μπράβο σου. Τώρα θα γυρίσω το πλεκτό μου και γυρίζοντας το πλεκτό μας, τι πάμε να κάνουμε? Πάμε να ξανακάνουμε αλυσίδες. Αυτή τη φορά θα κάνουμε 12 αλυσίδες. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Δύο φορές αυτή τη φορά κυκλικά στο βελονάκι μου και αφήνω 1, 2, 3 και πάω στην τέταρτη αλυσίδα. Βάζω μέσα το βελονάκι μου, τραβάω την κλωστή μου, παίρνω κλωστή, κλείνω τις δύο πρώτες μου θηλιές, παίρνω κλωστή τις άλλες δύο και τις δύο τελευταίες. Τις δύο τελευταίες δεν θα... Θα πάρω κλωστή. Συγγνώμη κορίτσα. Δύο φορές κυκλικά θα πάω εδώ που έχω την αλυσίδα, θα βάλω μέσα στο βελονάκι μου, θα τραβήξω και θα πάω να κλείσω τις δύο πρώτες μου θηλιές και τις άλλες δύο, ώστε να κάνουμε διπλό. Ποδαράκι. Τις άλλες δύο δεν τις κλείνω. Παίρνω δύο φορές κυκλικά και αφήνω 1, 2, 3, πάω στην τέταρτη αλυσίδα, βάζω μέσα το βελονάκι μου, τραβάω την κλωστή μου και πάω να κάνω
Ένα διπλό ποδαράκι. Θα κλείσω τις δύο πρώτες μου θηλιές, τις άλλες δύο θα πάρω κλωστή και θα κλείσω τις τρεις μου θηλιές μαζί. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βάσο μου. Θα γυρίσουμε τώρα το πλεκτό μας. Και γυρίζοντας πάλι το πλεκτό μας, θα πάμε να κάνουμε πάλι αλυσίδες. Εννέα αυτή τη φορά. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι, εφτά, οχτώ, εννέα. Πάλι δύο φορές κύκλικα, ώστε να πάω εδώ που είχα τις αλυσίδες, να βάλω μέσα το βελονάκι μου, να τραβήξω την κλωστή μου, να πάρω κλωστή να κλείσω τις δύο πρώτες μου θηλιές και τις άλλες δύο τις κρατάω στο βελονάκι μου, δύο φορές πάλι κυκλικά και πάω στην έκτημα αλυσίδα, 1, 2, 3, 4, 5, 6, βάζω μέσα το βελονάκι μου, τραβάω την κλωστή μου και πάω να κάνω ένα διπλό ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή, θα κλείσω τις δύο πρώτες μου θηλιές, θα πάρω κλωστή τις άλλες δύο, θα πάρω κλωστή τις δύο και τις τρεις μου μετά. Στη συνέχεια, εδώ που είμαστε, θα πάμε να κάνουμε αλυσίδες. Θα κάνουμε 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3 φορές κυκλικά. Εδώ πέρα που είχα το διπλό ποδαράκι, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω και θα κάνω ένα διπλό ποδαράκι. Συνεχίζουμε, γυρνάμε το πλεκτό μας και πάμε ξανά να κάνουμε αλυσίδες. 12 αυτή τη φορά. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2 φορές κυκλικά. Εδώ που έχω τις αλυσίδες θα βάλω πάλι μέσα το βελονάκι μου. Θα τραβήξω την κλωστή μου. Θα κλείσω τις δύο πρώτες μου θηλιές, τις άλλες δύο. Τις άλλες δύο θα τις κρατήσω στο βελονάκι μου, ώστε να πάρω άλλες δύο φορές και να πάω εδώ που έκανα την ένωση, σε αυτό εδώ το σημείο, να βάλω το βελονάκι μου να τραβήξω και να πάω να κάνω ένα διπλό ποδαράκι. Θα κλείσω τις δύο πρώτες μου θηλιές, τις άλλες δύο και τις τρεις επόμενες. Συνεχίζουμε να κάνουμε αυτή τη φορά 6 αλυσίδες. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Δύο φορές κυκλικά το βελονάκι μου εδώ πέρα που έχω το ποδαράκι. Θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κλείσω τις δύο πρώτες μου θηλιές και τις άλλες δύο. Δύο φορές πάλι κυκλικά. Μία, δύο, τρεις. Στην τέταρτη μου αλυσίδα θα βάλω πάλι το βελονάκι μου να τραβήξω και να πάω να κάνω ένα διπλό ποδαράκι. Θα κλείσω τις δύο πρώτες μου θηλιές, τις άλλες δύο και τις τρεις επόμενες μαζί. Γυρνάω το πλεκτό μου και γυρίζοντας το πλεκτό μας επαναλαμβάνουμε την τρίτη μας σειρά. Με λίγα λόγια κάνουμε επανάληψη τρίτης και τέταρτης σειράς. Που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή θα πάμε να κάνουμε 9 αλυσίδες. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Δύο φορές κυκλικά στο βελονάκι μου, πάμε εδώ που είχα τις αλυσίδες, βάζω το βελονάκι μου, τραβάω και πάω να κάνω ένα διπλό ποδαράκι, κλείνω τις δύο πρώτες μου θηλιές και τις δύο επόμενες, δύο φορές κυκλικά, ώστε να πάω εδώ που σας δείχνω με το βελονάκι, να βάλω το βελονάκι μου μέσα, να τραβήξω την κλωστή μου και να πάω να κάνω ένα διπλό ποδαράκι. Θα κλείσω τις δύο πρώτες μου θηλιές, τις άλλες δύο και τώρα θα πάρω κλωστή να κλείσω τις τρεις μου μαζί. Τώρα, εδώ που φτάσαμε, θα πάμε να κάνουμε 6 αλυσίδες. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Δύο φορές κυκλικά το βελονάκι μου, εδώ που έκανα το ποδαράκι, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κάνω ένα διπλό ποδαράκι. Τις δύο τελευταίες θηλιές δεν θα τις κλείσω ακόμα. Δύο φορές κυκλικά, ώστε 1, 2, 3, 4, 5 στην έκτη μου αλυσίδα να βάλω μέσα το βελονάκι μου, να τραβήξω την κλωστή μου, να πάρω κλωστή, να κλείσω τις δύο πρώτες μου θηλιές, τις άλλες δύο και τις τρεις επόμενες.
Τώρα πάλι 6 αλυσίδες, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3 φορές αυτή τη φορά, να πατήσω εδώ επάνω στο ποδαράκι, να τραβήξω και να πάω να κάνω ένα τριπλό ποδαράκι. Θα γυρίσουμε τώρα το πλεκτό μας. Και γυρίζοντας το πλεκτό μας, πάμε να κάνουμε πάλι 12 αλυσίδες. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Δύο φορές κυκλικά. Εδώ που έκανα τις αλυσίδες στο βελονάκι μου, τραβάω. Παίρνω κλωστή, κλείνω τις δύο πρώτες μου θηλιές, παίρνω κλωστή τις άλλες δύο. Τις δύο τελευταίες κρατάω στο βελονάκι. Δύο φορές πάλι κυκλικά ώστε να πατήσω εδώ που έκανα την ένωση με τα δύο ποδαράκια. Να βάλω το βελονάκι μέσα, να τραβήξω την κλωστή μου και να πάω να κλείσω τις δύο πρώτες μου θηλιές, να πάρω κλωστή τις άλλες δύο και θα πάρω κλωστή να κλείσω τις τρεις μαζί. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι το δύσκολο, είναι εύκολο το φουλάρι ουραδράκου. Τώρα, εδώ που είμαστε, που κάναμε το ένωμα, θα πρέπει να κάνουμε πάλι 6 αλυσίδες. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Δύο φορές κυκλικά στο βελονάκι μου, ώστε να πάω εδώ που έκανα το ποδαράκι, εδώ ακριβώς, να βάλω το βελονάκι μου, να τραβήξω, να πάρω κλειστή, να κλείσω τις δύο πρώτες μου θηλιές, τις άλλες δύο. Δύο φορές πάλι κυκλικά να περάσω εδώ, σε αυτό εδώ το ένωμα. Να βάλω το βελονάκι μου να τραβήξω και να πάω να κάνω ένα διπλό ποδαράκι. Έκλεισα τις δύο πρώτες μου θηλιές, τις άλλες δύο. Τώρα θα πάρω κλειστή να κλείσω τις τρεις μαζί. Τώρα πάλι 1, 2, 3, 4, 5, 6 αλυσίδες. Καλησπέρα Γιούλη. Δύο φορές κυκλικά, εδώ πέρα που έχω το ένωμα, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω και θα κάνω ένα διπλό ποδαράκι, θα κλείσω τις δύο πρώτες μου θηλιές, τις άλλες δύο, τις δύο θα τις κρατήσω στο βελονάκι μου, δύο φορές κυκλικά και πάμε να μετρήσουμε. 1, 2, 3, την τέταρτη αλυσίδα θα βάλω μέσα το βελονάκι μου, θα τραβήξω την κλωστή μου και θα κάνω ένα διπλό ποδαράκι, θα κλείσω τις δύο πρώτες μου θηλιές, τις άλλες δύο και τις τρεις τελευταίες μου. Βλέπετε πώς πάει η ουρά του δράκου, πώς σας φαίνεται το σχέδιο. Εγώ νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί δεν έχει και πολύ δουλειά το συγκεκριμένο και δεν θα σας πάρει και πολύ. Γυρνάμε το πλεκτό μας. Εδώ που γυρνάμε το πλεκτό μας, κάθε φορά που θα γυρνάτε, από τη μία μεριά θα κάνετε 9 αλυσίδες, και από την άλλη που θα κάνετε το γύρισμα θα είναι 12. Πάμε να κάνουμε πάλι 9 αλυσίδες. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Δύο φορές κυκλικά θα πάω εδώ που έκανα τις αλυσίδες, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω και θα κάνω ένα διπλό ποδαράκι, θα κλείσω τις δύο πρώτες μου θηλιές και τις άλλες δύο. Δύο φορές κύκλικα, εδώ που έκανα την ένωση με τα δύο ποδαράκια, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω και θα κάνω ένα διπλό ποδαράκι. Θα κλείσω τις δύο πρώτες μου θηλιές, τις άλλες δύο, θα πάρω κλειστή να κλείσω τις τρεις μαζί. Στη συνέχεια θα πρέπει εγώ αυτή τη στιγμή να περάσω απέναντι. Άρα χρειαζόμαστε 6 αλυσίδες. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Δύο φορές κύκλικα επάνω εδώ στο ποδαράκι τραβάμε και κάνουμε ένα διπλό ποδαράκι στις δύο πρώτες μου θηλιές, τις άλλες δύο. Τις δύο τελευταίες κρατάω πάλι στο βελονάκι μου. Δύο φορές κύκλικα πάλι εδώ που ένωσα τα δύο ποδαράκια, εδώ θα πατήσω στην τρυπίτσα, θα τραβήξω και θα κάνω ένα διπλό ποδαράκι. Θα κλείσω τις δύο πρώτες μου θηλιές, τις άλλες δύο και τώρα θα πάρω κλειστή να κλείσω τις δύο τελευταίες μου. 6 αλυσίδες, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Δύο φορές κύκλικα επάνω εδώ που έχω το ποδαράκι. Θα τραβήξω και θα κάνω ένα διπλό ποδαράκι, κλείσα τις δύο πρώτες μου θηλιές, τις άλλες δύο. Ώστε δύο φορές πάλι κυκλικά στο βελονάκι μου και πάμε τώρα να μετρήσουμε.
ένα, δύο, τρία, τέσσερα και ένα, πέντε. Στο έκτο θα βάλω μέσα στο βελονάκι μου, θα τραβήξω και θα κάνω ένα διπλό ποδαράκι. Κλείσα τις δύο πρώτες μου θηλιές, άλλες δύο και τώρα θα πάω να πάρω κλειστή να κλείσω τις τρεις. Τελευταίες μου, μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι αλυσίδες, τρεις φορές κυκλικά. Θα μπω εδώ που έκανα το διπλό ποδαράκι και θα κάνω ένα τριπλό ποδαράκι. Θα κλείσω τις δύο πρώτες μου θηλιές, τις άλλες δύο, τις δύο επόμενες και τις δύο τελευταίες. Από εδώ και πάνω, κορίτσα, το σχέδιό μας είναι επαναλαμβανόμενο, όπως σας είπα, της τρίτης και της τέταρτης σειράς. Το μήκος το υπολογίζετε εσείς. Ναι, είναι φανταστικό το νήμα. Είναι το αλιζέ, το slim sal. Μου το στείλε η Βάσο διαμέσου της κυρίας Ρενάτες και της ευχαριστώ και τις δύο. Πιστεύω, Βάσο μου, να σου άρεσε το σχέδιο που ζήτησες για την εσάρπα φουλάρι. Κορίτσα, εμείς θα τα πούμε κατά πάσα πιθανότητα την Παρασκευή. Θα γίνει ανακοίνωση μέσα στην ομάδα της κυρίας Λεβαντή για πότε έχω κενό εγώ για να γίνονται τα μαθήματα. Να ξέρετε, τα μαθήματα μεταφέρονται στο YouTube, σε ένα από τα κανάλια μου. Όσες έχετε κάνει εγγραφή θα τα βρείτε εκεί, για να τα πλέξετε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για το χρόνο που μου δώσατε. Και όσες ήσασταν μέσα, αυτή τη φορά, απορίες έχετε πάνω στο σχέδιο, χαίρομαι που δεν έχετε απορίες πάνω στο σχέδιο. Εγώ θα σας αφήσω και θα τα πούμε όταν εγώ μπορώ. Θα σας κάνω ένα ανακοίνωση, κυρία Λεβαντή, θα τη στείλω εγώ μήνυμα για το πότε θα ξαναγίνει μάθημα. Γεια σας από μένα.